Η στρατηγική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη λύση απέναντι στο πολιτικό έλλειμμα στη χώρα, τόνισε από τα Χανιά πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην Κρήτη ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Με φόντο τον φάρο του Ενετικού Λιμανιού έστειλε μήνυμα αντίστασης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Νέας Αριστεράς για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι να εδραιώσει την παρουσία της στο πολιτικό σκηνικό. Η απάντηση στη δεξιά πρέπει να είναι η αριστερά. Η απάντηση στην αλαζονική και σκληρά νεοφιλελεύθερη και αυταρχική πολιτική της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι ούτε το lifestyle και ο εκφυλισμός, ούτε μια ιδεολογική αμφισημία που εισπράττουμε από άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τους πολίτες να αντισταθούν απέναντι σε μια οικονομική πολιτική που, όπως τόνισε, ισχυροποιεί τα ολιγοπολιακά συμφέροντα και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό της απληστίας. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση πως καταδικάζει την κοινωνική πλειοψηφία να έχει τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Πρέπει η φωνή τους να ακουστεί και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Δεν πάει άλλο λοιπόν και στέλνουμε μήνυμα αντίστασης απέναντι σε μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που κινείται με αλαζονικό και αυταρχικό τρόπο. Μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να λάβει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας στην κάλπη των ευρωεκλογών. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί. Μια εξωτερική πολιτική η οποία στηρίζεται στο μικροκομματισμό και στην πατριδοκαπηλεία, η οποία δημιουργεί αστάθεια και ένταση στην περιοχή μας. Μια πολιτική η οποία είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Συνοδευόμενος από υποψήφιους ευρωβουλευτές και από τοπικά στελέχη του κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς περπάτησε στην Παλιά Πόλη και στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ νωρίτερα σε συνάντησή του με την Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην ξενοδοχοποίηση του Λόφου Καστέλη, δεσμεύτηκε πως θα διεκδικήσει τη διασφάλιση του ελεύθερου χαρακτήρα της περιοχής. Για το βασικό μνημείο της περιοχής, το οποίο απειλείται από τις μεθοδεύσεις ιδιωτικών συμφερόντων, με την αγαστή συνεργασία κυβερνητικών παραγόντων. Εμείς λοιπόν θα φέρουμε βεβαίως αυτό το ζήτημα στη Βουλή, θα παρεύουμε κοινοβουλευτικά και θεσμικά με οποιοδήποτε τρόπο και θα στηρίξουμε βεβαίως και την αντίσταση των πολιτών. Αύριο ο Αλέξης Χαρίτσης θα συνεχίσει την περιοδία του στην Κρήτη επισκεπτόμενος στο Λασίθι, ενώ την Παρασκευή θα βρίσκεται στο Ηράκλειο.